Έτσι, Πρόεδρε, πολύ βλέπω σημαντικό. πάντως, επειδή το αναφέρετε συχνά στις συνεντεύξεις σας, είναι κάτι που σας ενοχλεί, να το βάλω σε εισαγωγικά, το ότι στη Σύρο δεν έχει καταφέρει να γίνει κάτι αντίστοιχο. Ότι ενώ υπάρχουν και ισχυροί παράγοντες και άνθρωποι που αγαπάνε το ποδόσφαιρο, αποδεδειγμένα κιόλας με τις ομάδες της Σύρου να έχουν επιτυχίες στο παρελθόν, δεν έχετε καταφέρει να κάνετε κάτι αντίστοιχο εκεί στο νησί. Κοιτάξτε, δεν ξέρω αν είναι σωστή λέξη ενόχληση. Σίγουρα με πονάει. Ναι, σαν σας Συριανός πονάει, μιλάω καλύτερη, τώρα. Καλύτερη. Σαν Κυκλαδίτης μιλάω πάντα. Έτσι, σαν Συριανός και Κυκλαδίτης λοιπόν έχω να δηλώσω ότι δεν γίνεται όλα τα νησιά να βαδίζουν σε αυτό το μονόδρομο, θα λέγα πλέον, ο οποίος ανοιχτό, είναι ανοιχτός για όλους, δεν κόβει το ποδόσφαιρο σε κανέναν. Σε κανέναν δεν κόβει το ποδόσφαιρο. Και εδώ στη Σύρο να σκοτώνονται πάντα δύο ομάδες. Έτσι, αυτό γίνεται και από την εποχή τη δική μου, να θυμίσω στους παλαιότερους. Το 2003 υπήρχε μια έντονη, θα έλεγα, όχι κόντρα, έτσι, μια ανταγωνιστικότητα μεταξύ δύο σωματείων του ΑΟ Σύρου τότε πάλι, μια από τις φορές που υπήρχε ο ΑΟ Σύρου, γιατί έχει υπάρξει τέσσερις φορές ο ΑΟ Σύρου. Από την πρώτη φορά που θυμάμαι λοιπόν εγώ, με τον Αστέρα Σύρου που είχα εγώ την τύχη, γιατί τύχη ήταν, δεν έχει σημασία τώρα το αποτέλεσμα, υπήρχε αυτή η ανταγωνιστικότητα, βγήκε ο ΑΟ Σύρου με ισοβαθμία, με ένα βαθμό διαφορά δεν θυμάμαι, αλλά με καλύτερα αποτελέσματα. Από εκεί μετά ο ΑΟ Σύρου δεν κατέβηκε, έγινε πρόταση στον Αστέρα Σύρου που ήμουν εγώ και συνέχισε. Τι να σας πω τώρα, συνένωση δεν έγινε πάντως. Ένας πόλεμος έγινε και τίποτα άλλο. Δηλαδή η ομάδα που ανέβηκε στη Δέλτα Εθνική τότε είχε πραγματικά 1.000 άτομα το γήπεδο, 1.200. Αυτοί που δεν ερχόντουσαν ήταν γιατί δεν ήθελαν τον Αστέρα, ήθελαν τον ΑΟ Σύρου, δεν ήθελαν τη... Τώρα βλέπουμε το ίδιο πράγμα με την Ελλάς και τον ΑΟ Σύρου πέρσι, που βέβαια δεν έπαιξαν και μεταξύ τους. Τώρα δεν υπάρχει ΑΟ Σύρου, υπάρχει Ελλάς και ΑΟ Σύρου. Δηλαδή πάντα υπάρχει μια καραμέλα δύο ομάδων που δεν θέλω να την προσωποποιήσω. Σίγουρα έχει suspense, έχει εξητάρει κάποιους, αλλά παιδιά αυτό έχει ημερομηνία λήξεως. Και μην πω έχει λήξει ήδη και δεν το ξέρουν αυτοί που ασχολούνται. Πρέπει να καθίσουν κάτω, να συζητήσουν και να δούνε ότι θα τα νησιά πιστεύω ότι πάει μπροστά, πηγαίνει καλά το πράγμα, να κάνουν το ίδιο και εδώ. Να υπάρχουν όλες οι ομάδες των Ακαδημιών, να υπάρχει μια ομάδα στο Α τοπικό, στη Γ εθνική, όπου μπορέσει να φτάσει. Εδώ θα μπορούσε να έχει ομάδα και μέχρι και Β εθνική. Είναι τόσο λαχτάρα εδώ του κόσμου και τόσο αγαπάει το ποδόσφαιρο ο Συριανός λαός, που θα μπορούσε να έχει ομάδα σε ανώτερες κατηγορίες. Αυτό όμως δυστυχώς δεν γίνεται και ίσως θα αργήσει πολύ να γίνει ακόμα. Για πολλούς λόγους. Όχι μόνο για την κόντρα που υπάρχει πάντα μεταξύ δύο ομάδων, θα έλεγα, παραγόντων. Αλλά γιατί δεν υπάρχουν, θα έλεγα, και οι παράγοντες που θα μπορούν να πάνε την ομάδα στην επόμενη κατηγορία. Από όλες τις πλευρές. Και οικονομικά και οργανωτικά και οτιδήποτε άλλο αυτό συνεπάγεται. Και δεν είναι πόνος, απλά είναι ότι είναι άδικο. Δεν μπορεί δηλαδή να το κάνουν όλοι και να μην το κάνει η πρωτεύουσα. Έτσι, να το πούμε και έτσι.